βλέπω και φίλους συνεργάτες προηγούμενου χρόνου, τον Χάρη Βαπορίδη, ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο χρόνια, τον Γιώργο τον Παραγιωτίδη, τον αδερφό μου, έτσι το αισθάνομαι σαν δικό μου παιδί, τον εκπρόσωπο, τον Δημητράκη τον Ασαλνίδη, της κυρίας βουλευτού, καλά την είπα βουλευτού, έτσι πάει η Υπουργέ, βουλευτήνας. Συναντήσα μάλλον με πρόεδρο. Γενικώς θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που στοίχω εδώ σήμερα. Δεν ξέρω αν αξίζω αυτή τη στιγμή και αυτά τα λόγια, αλλά και μόνο που ήρθατε εδώ, εμένα με τιμά, δημιουργεί μια τρομερή συγκίνηση απέναντί σας. Και λέω ότι ρε Βασίλη, εφόσον κλείνει ο κύκλος και έχεις μια αναγνώριση από όλους αυτούς τους ανθρώπους, από όλους αυτούς τους φορείς που κατά καιρούς έχουν συνεργαστεί μαζί τους και εσάς και τους προηγούμενους που κατόχουσες όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί στη θητεία μου περάσανε πάρα πολλοί βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και πάντα ήταν κοντά μας. Είχαμε έναν τρόπο, δεν ξέρω, έναν πολύ καλό τρόπο να είμαστε πάντα κοντά με όλους τους φορείς, με όλους τους θεσμούς. Δεν είχαμε αντιπαλότητα. Ίσως και αυτό ήταν η αιτία που όλα αυτά τα χρόνια μπορέσαμε και συγκεράσαμε. Πριν πω στο κυρίω θέμα της ομιλίας μου, θέλω να πω ότι ποτέ δεν είδα την Ένωση, και το ξέρουν όλοι οι συνεργάτες μου, σαν ένα υφαλτήριο πολιτικής ανέλυξης, γιατί κάποιοι με κατηγορήσανε και έτσι. Δεν λέω ότι δεν είχα μια αναγνωσιμότητα και με ωφέλησε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Όμως δεν ήταν κυρίως στόχος μου, γιατί ήταν κυρίως στόχος μου αυτός, ο κύριος στόχος μου αυτός, ίσως αυτό θα παρατήσει το ποδόσφαιρο νωρίτερα. Όμως το ποδόσφαιρο πάντα με τραβούσε, πάντα με τραβούσε και το αγαπούσα. Και ποτέ δεν έκανα συνθετική διοίκηση, διοίκηση σκέτη κομματικά. Ποτέ. Ποτέ δεν κοιτούσα το συνεργάτη μου από ποιο κόμμα προέρχεται ίσως και γι' αυτό υπήρξε μια ομοιογένεια και αγάπη όλα αυτά τα χρόνια στις 12 εκλογικές διαδικασίες που συμμετείχα από το 80 μέχρι σήμερα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά μου. Τη στέρισα πάρα πολλά. Κάποτε είπα έναν έφορο στο διευθυντήμισα, πάω στο χωριό μου και ο γιος μου λέει θείο. Γιατί δεν με γνώριζα τα παιδιά μου, όλο ήμουν έξω. Γιατί έτρεχα. 36 χρονών είχα 450 τριγλυκυρίδια. 36 χρονών. Και 330 κομιστερίδια. Γιατί κάθε βράδυ με τους συνεργάτες μου γυρίζαμε από χωριό σε χωριό. Γυρίζαμε από χωριό σε χωριό, γιατί σε κάθε χωριό υπήρχε μια ζωντάνια. Ή όπου δεν υπήρχε, την εμπεδώσαμε εμείς με την παρουσία μας. Φτάσαμε τα σωματεία μας 96, τον αριθμό. Είχαμε γύρω στα 104 γήπεδα. Είχαμε δηλαδή χωριά που είχαν γήπεδα, αλλά δεν είχαν ομάδα. Όταν τα έλεγα αυτά στην Ομοσπονδία, κάποιοι με λέγανε είναι δυνατόν πρόεδρο μου, κι όμως. Είχαμε 43 τεχνητά γήπεδα πράσινα που οφείλεται σε εσάς, όχι σε μένα. Αν δεν ήταν η πολιτεία την οποία εκπροσωπούσατε εσείς από τους θεσμούς που υπηρετούσατε, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο γέμο να το μεταφέρει στη μάνα σου, γιατί εγώ τρέχω να τη το πω. Ότι παρέλειψα την οικογένειά μου, την άφησα, δηλαδή δεν αισθάνθηκε, ο γιος μου αισθάνθηκε την αγάπη μου όταν τον έπρεπε να σε κάνω ταξίδι στο εξωτερικό, μόνο εκεί το καταλάβαινε. Η κόρη μου απέτυχε σε πανελλήνιες και εμένα δεν με κόβε το μυαλό μου επειδή ασχολόμουν με άλλα, να τη στείλω έξω κάπου να σπουδάσει. Τέλος πάντων, αυτά έτσι σε παρένθεση. Ήταν 26 Ιανουαρίου του 1975. Θα ήμουν 6 μήνες παντρεμένος. Παίζουμε στο καφενείο, μπουρλότο, 4 άτομα. Έρχεται ο παπάς του χωριού, κρατάει κάτι βιβλία στα χέρια του και έναν πίνακα.
Εμά είχε μπει να κάνει στο ντουβάρι του καφενείου και χωρίς πρόλογο γράψε αυτούς τους τέσσερις, γράψε αυτόν και αυτόν και αυτόν υποψήφι λέει για να αναλάβω τον Ποντιακό. Αυτή ήταν η ημέρα που άνοιξε ο κύκλος. Έγινα γραμματέα στον Κυρλόγο, ότι ήμουν απόφυτος του Πανεπιστημίου τέλος πάντων, είχα μια αναγνώση ο πρόεδρο. Αφήνω τον Ποντιακό και στις 21 Ιουλίου του 1980, τριών μηνών ο γιος μου τότε, παραλαμβάνω πρόεδρο στην Ένωση με τους τότε συνεργάτες μου, οι οποίοι διότι έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ο Δημητρόπουλος, ο Λαζαρίδης, ο Μανώλης, ποιος άλλος ο Μανώλης, ο Βασιλιάδης έφυγε αργότερα. Λέω για την πρώτη σύνθεση που είχα. Ήταν, αναλάβαμε την Ένωση, τσίρκα 30 χρόνια. Αλλά είχαμε ζέση, αγάπη, δύναμη. Τον Καλπαγκίδη, τον Γιώργο είχα συνεργάτη, τον Μπουρνάρα, τον Θωμά. Για να σας δείξω ότι ποτέ δεν είδαμε τη διοίκηση της Ένωσης με κομματικά κριτήρια. Από τότε, όπως σας είπα και προηγούμενα, να κάνουμε 12 εκλογικές διαδικασίες. Όλες αυτές πλην μιας τις είχαμε κερδίσει. Ακόμα και στις διαδικασίες του 18 που κάναμε εκλογές, πάλι τις κερδίσαμε και αυτές, ας μην ήμουν εγώ υποψήφιος. Και κάναμε πέρσι τις συμπληρωματικές για να το κατασταθώ. Και τη θεωρώ ότι ήταν και η 18, να σας πω, διαδικασία εκλογική στην οποία συμμετείχα και εγώ. Όταν αναλάβαμε την Ένωση, όπως είπα και προηγουμένως, είχαμε 42 σωματεία ή 43, 42 ψήφους είχα πάρει, μου φαίνεται ένα σωματείο που είχε ψηφίσει. 43 σωματεία πρέπει να είχαμε. Τα φτάσαμε μέχρι 95. Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε τόσα σωματεία. Αλλά εκείνα τα σωματεία που είχαμε τότε, σε όλα τα χωριά, παρά την αντιπαλότητα που υπήρχε μεταξύ των οπαδών των ομάδων, υπήρχε μια ζωντάνια. Υπήρχε μια συνεχή συζήτηση. Φεύγαμε από το γήπεδο, πήγαμε στο καφενείο. Συναντιόμασταν σε άλλες εκδηλώσεις. Γινόταν διάφορες εκδηλώσεις για να ενισχύσουμε τα σωματεία. Ήμασταν πάντα κοντά. Δηλαδή ένα συνεχής αγώνας, μια συνεχή παρουσία, επικοινωνία με τον κόσμο και αναγνωρισιμότητα. Όταν είχε σωματείο η Κάρπη, είχε σωματείο το Δίβουνο, είχε σωματείο το Φανάρι, το Πυργωτό, από τα δικά μου τα χωριά. Όλα αυτά τα χωριά. Η Αγία Παρασκευή, ο Αϊτός Αγίας Παρασκευής. Όλα αυτά λοιπόν μας έδινε μια δυναμική, μια όρεξη να τρέχουμε. Είχα και τον Χάρη τον Βαπορίδη, τον οποίο μετά με τον απέβαλα. Διότι σαν δημοσιογράφος έλεγε πολλά, δεν είχε άλλο λάθημα κανένα. Ήταν ο νονός αυτό που βλέπετε εδώ πίσω του Περιστέρι μαζί με τον μαχαίρα του πατέρα. Στη συνδικηγότητα τον ξέρετε τον μαχαίρα του τωρινό, του πατέρα του όμως. Ο πατέρας του μας είχε κάνει αυτό μαζί με τον Χάρη. Μέγια Χάρη Βαπορίδη και του μαχαίρα. Αυτό έγινε το 1900 από το πουλάκι αυτό το Περιστέρι με την μπάλα. Και είχε εντυπωσιάσει τότε και ακόμα και τον Χατζηγιάννη, τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τέλος πάντων, είχαμε όρεξη πολύ για δουλειά. Πήγαμε 14 φορές την ομάδα στο εξωτερικό, τη μυθή μας. Την πήγαμε σε πολλά τουρνουά στο εξωτερικό. Άλλοτε είχαμε επιτυχίες, άλλοτε είχαμε αποτυχίες, όμως είχαμε τι. Είχαμε την έλξη των παιδιών να έρθουν στη μεικτή ομάδα, γιατί θα ξέραν ότι το καλοκαίρι θα πάνε ταξίδι. Θα πάνε να συμμετάσχουν σε κάποιο τουρνά στο εξωτερικό. Ερχόταν οι γονείς μας, θα δίναν τα παιδιά στο λεωφορείο για να πάνε το ταξίδι μας. Κάποιοι από εσάς έχετε έρθει όταν ήσασταν ποδοσφαιριστές μικροί, ας πει ο κύριος Δήμαρχος είχε έρθει. Στην Ολλανδία βγήκαμε πρώτοι. Μπράβο, και βγήκαμε πρώτοι.
Το 93. Ή το 93. Το 93. Ήταν τόσα πολλά αυτά τα οποία με αγάπη επαναλαμβάνω και επειδή πιστεύαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι, θέλω να κλείσω με εκείνο μετά, δεν θα σας πω τι ακριβώς πώς το αισθανόμασταν το ποδόσφαιρο. Κάτι σαν διασκέδαση να το πω έτσι. Κάτι που ήταν απαραίτητο για τις τοπικές μικρές κοινωνίες για να μπορούν να έχουν μια διέξοδο στα προβλήματα ακόμα και στα μικρά χωριά. Και ιδιαίτερα στα μικρά χωριά, γιατί στα μεγάλα υπήρχαν τρόποι διεξόδου. Τα μικρά όμως δεν υπήρχαν. Δεν θέλω να αναφερθώ στις λύπες, δηλαδή η λύπη μου μεγάλη ήταν τότε που ο Γιώργος Φλωρίδης, δεν ξέρω γιατί, κυνηγούσε της Μητροπουλέως και έπιασε και εμένα η μπόρα, γιατί με θεωρούσε παιδί της παράγκας, ενώ εγώ στις 4 Δεκεμβρίου του 2000, ακριβώς όπως το λέω, το 2000, όχι το ένα ψέματα, το 2001, 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας, βγήκα στον κύριο Τραπεζανίδη τον Γιώργο στην Έρα Σπορ και είπα ότι δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να διοικείται από εξωδιοικητικούς παράγοντες και θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και τότε διώξαμε τον Αλεξανδρίδη με τον Βασίλη του Καφάτση και πήραμε την Ομοσπονδία εμείς στα χέρια μας και δουλέψαμε. Εγώ όμως δεν ξέρω γιατί, εγώ προσφέρθηκα να το βοηθήσω τον Γιώργο τότε που ήταν υφυπουργός αθλητισμού να καθαρίσει την παράγκα, αλλά δεν με δέχτηκε. Και μάλιστα θυμάμαι μπροστά στο κρεσέντο, στα όρθια δέντρα του Γιώργου Φεράντεν, εδώ θα ήταν καλύτερα. Τον είπα ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν θεώρησε καλό να παρασταθεί απέναντί μας, ιδιαίτερα απέναντί μου. Και έχασα εκείνες τις εκλογές, θυμάστε πως έχασα τέλος πάντων, δεν θέλω να τις θυμάμαι. Ήταν η μόνη μου λύπη. Τόσες φορές κατεβήκαν αντίπαλοι μας. Αλλά πέρανε 20-15 σωματεία ανάλογα στα 80 που ψηφίζανε τότε. Η αντιπαλότητα και η αντιπαράθεση είναι θεμητή. Στη δημοκρατία δεν μπορεί να μην έχει αντίπαλο, να μην έχει αντίπαλα ψηφοδέλτια. Λειτουργεί καλύτερα η δημοκρατία όταν έχει αντίπαλα ψηφοδέλτια και πολλά. Βέβαια αυτά δεν σας αφορούν, απλά σας καθυστερώ. Δεν μπορεί να σας ενδιαφέρει. Θα κάνω λίγο μια αναφορά στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ μπήκα το 1991, νομάρχης Πέλλας τότε. Εγώ, ένας βουλευτής από τη Φλόρινα Μπάμψη του Παθανασίου, ο Φίλιππας, ο δημοσιογράφος που ήταν, όχι δημοσιογράφος, πρόεδρος του Τεδήματος της Ξάνθης, ο μικρός του οπίθυνος που μου διαφεύγει τώρα, τέσσερις και ο Σταθόπουλος μαζί με τον Τζότσο, πέντε άτομα ήμασταν. Ήμασταν όλοι πολιτικά στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας. Και πείσαμε την Πετραλιά να βγούμε και πρώτη των ενώσεων στην Ομοσπονδία και μάλιστα όχι με τον τίτλο του Συμβούλου, απλά αντιπρόσωποι ήμασταν. Αλλά είχαμε τις ίδιες αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες που ήταν τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία υπόλοιπα μέλη ήταν όλοι κάτοικοι των Αθηνών. Δηλαδή ήμασταν οι πρώτοι που κατορθώσαμε να μπούμε μέσα στο Συμβούλιο. Το 1994 που κάναμε εκλογές, καταργήσαμε αυτό. Όχι το 1994, το 1997 μου φαίνεται, καταργήθηκε. Αλλά μέχρι το 1994 ξανακάναμε εκλογές στην Ευρωπαϊκή. Εκεί κατορθώσαμε να βγούμε πάλι εμείς οι τέσσερις, παρά τον αγώνα που έκανε ο Γιάννης, ο Γιώργος, τότε σαν υφυπουργός, ο οποίος παρεμπιπτόντως να σας πω πώς τότε έβλεπε η FIFA την Ομοσπονδία και το ποδόσφαιρο γενικότερα και πώς το βλέπει σήμερα ο κύριος Ιβαντίνου με την παρέα του. Τότε λοιπόν πήγε ο κύριος Λιάνης με ένα εκμαγείο του Ευρωπού, δικού μας εδώ, τον Κούρο, τον πήγε 70-80 πόντους και περίμενα να ανέβει πάνω στον Μπλάτερ. Αλλά το ραντεβού το είχε κλείσει με την υπάλληλο, δεν το κλείσε με τον Μπλάτερ τότε. Και του λέει, του Λιάνη, καμιά φορά να τον δείτε, εσύ Γιώργο, να τον δεις εσύ, θα σας πει την ιστορία. Τον είπε ο Μπλάτερ, εγώ με πολιτικούς δεν συζητάω. Να έρθουν οι πρόσωποι της Ομοσπονδίας σας να μιλήσουν. Και ήρθε εδώ ο Λιάνης και άλλαξε εντελώς.
Τότε λοιπόν το 1994 εγώ έγινα πρόεδρος στην Πειθαρχική Επιτροπή, δηλαδή το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο το πειθαρχικό της Ομοσπονδίας, εγώ ήμουν πρόεδρος. Είχα μέλη του κύριου Αγγέλου του Γιάννη, έναν Λουκόπουλο δικηγόρο και έναν ακόμα και έναν δικηγόρο από τα Τρίκαλα. Ήμουνα 4 χρόνια σαν αθλητικός δικαστής, να το πω. Δηλαδή στην ουσία αθλητικός δικαστής, να λέμε σήμερα παλιά, ο θεσμός αυτός αφορούσε το ΑΣΕΑΝ και έτσι. Μετά όμως στα πειθαρχικά όργανα τώρα έπρεπε να αθλητικό δικαστή, τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Δικαστηρίου της Επίτροπης Εφέσεων. Πρωτοβάθμιο δεν έχει σήμερα η Ομοσπονδία. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ τα υπηρέτησα στον πρώτο βαθμό μόνο. Δηλαδή έκανα τον πρόεδρο εκεί της Επιτροπής. Το 1997, αν θυμάστε, εκείνη την περιβόητη Γενική Συνέλευση, είχα πάει με το συγχωρημένο τον αντιπρόεδρο μου, τον Παύλο τον Λεβετιόπουλο, και βλέπαμε τις αηδίες που είχαν γίνει εκεί, και εμείς δεν συμμετείχαμε, άσχετα μας λέγανε ότι και εμείς ήμασταν στην παράγκα κλπ. Άμα ήμασταν στην παράγκα θα βγαίναμε. Το 1997 δεν βγήκα στις εκλογές. Ξαναβγήκα το 2000. Το 2000 λοιπόν αυτός ο πανούργος ο άνθρωπος, ο περίεργος που τον λένε Θωμά Μητρόπουλο, ο οποίος τότε έλεγε με την παράγκα, τώρα αυτά τα λένε δεν είναι και δημόσια έτσι. Πρέπει να τα σταματήσω. Θα τα πω σε έναν βαθμό μέχρι που σηκώνει. Μου είπε ο Βασίλης ήταν αλλά την Τεχνική Επιτροπή. Ανέλαβα λοιπόν την Τεχνική Επιτροπή και υπηρέτησα τις εθνικές ομάδες σαν πρόεδρος της Τεχνικής μέχρι το 1994 που πήραμε το Euro, το 2004 και μέχρι το 2008 ήμουν επικεφαλής, αλλά είχα τον Σοκράτη τον Παπαδόπουλο από την Καβάλα πρόεδρος της Τεχνική Επιτροπή. Εγώ απλά ήμουν μόνο στη μεγάλη ομάδα στην Εθνική που είχαμε πάει στο Σάλτσμπουργκ και κάναμε εκείνη την νυχτρά αποτυχία τότε το 2008. Το 2009 χρημάτισα πρόεδρος γύρω στις 60 μέρες, γιατί έφυγε ο Βασίλης ο Καγκάτης τότε και χρημάτισα 60 μέρες πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Με αναπληρωτή δηλαδή, όχι εκλεγμένος, τέλος πάντων ήμουν όμως αναπληρωτής πρόεδρος, έτσι. Έκανα τις εκλογές, ήταν να γίνω εγώ πρόεδρος, δεν έγινα τελικά. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν συμφέροντα και επιρροές και άλλα πράγματα. Αλλά κάθισα όμως εκεί σαν αναπληρωτής πρόεδρος. Και το 11, το Μάρτιο, ο κύριος Πυλάβιος, με εντολές δεν ξέρω ποιον, ζήτησε και έγινα προσύμβουλος. Πήρανε δηλαδή, με αποκαθιλώσανε να το πω έτσι, δηλαδή, απλά. Και έγινα προσύμβουλος. Και βέβαια αυτή του η βλακεία, γιατί το είπα αυτή ήταν η βλακεία, καθίλησε να τρέχουμε στα δικαστήρια, γιατί αν ήμουν δίπλα του, εγώ δεν θα τον άφηνα να δίνει λεφτά σε εκείνη την περιβόητη επιτροπή με την κάρτα υγείας. Θα τον προστάτευα. Γιατί τον έχω προστατεύσει σε πάρα πολλά θέματα και αυτά που θα τα πούνε και οι συνάδελφοι που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο την εποχή εκείνη. Τέλος πάντων, το 2012 ξανακατέβηκαν με τον Καγκάτση να πάρουμε την Ομοσπονδία. Πήραμε 21 ενώσεις από τις 53-54 και τελείωσε η παρουσία μας εκεί. Αυτή ήταν η διαδρομή μου στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ποια είναι η πορεία, θα πω και κάποιες έννοιες που αφορούν το ποδόσφαιρο, γενικώς το εραστεχνικό και το επαγγελματικό. Ποια είναι η πορεία σήμερα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Το εραστεχνικό ποδόσφαιρο τον παρακολουθείτε και μόλις σας έχει συρρυκνωθεί πια. Δεν ήταν όπως ήταν. Τα σωματεία μείνανε στο 30%, άντε 40%, σε πολύ λίγες ενώσεις. Μα και δεν νομίζω. Είναι 3-4 που έχουν ένα ποσοστό 60% από τα παλιά σωματεία που είχαν. Πού οφείλεται αυτό. Η αναγκαστική αστιφιλία που έγινε με το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων, θυμάστε τότε, εκείνη την περίοδο, ο κόσμος αποτραβήθηκε, μαζεύτηκε στα αστικά κέντρα, άρα τα χωριά ερμόσαν. Ένας λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Ένας δεύτερος λόγος ήταν η ηλεκτρονική επιδρομή. Έπαψε να υπάρχει η διαπροσωπική σχέση. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας και η διοίκηση επικοινωνούν με τα σωματεία με τα email. Δεν τους βλέπουμε. Άμα δεν το βλέπεις έναν συνεργάτη και επικοινωνείς μαζί του με τα
με τη σύγχρονη τεχνολογία, χάνεται η προσωπική σχέση. Εμείς τότε πηγαίναμε εκεί, τους βλέπαμε, έρχονταν αυτοί, τους βλέπαμε. Τώρα αυτά εκλείψανε. Και βέβαια, μεγάλο ρόλο έπαιξε η οικονομική κρίση, πιστεύω, από το 2010 και εδώ, έπαιξε ρόλο η οικονομική κρίση. Βασικός λόγος και αυτός, γιατί στα όσα σωματεία υπάρχουν σε μεγάλα μας χωριά, δύσκολα μπορούν να κάνουν σήμερα ομάδα. Επαγγελματικό. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σήμερα, το βλέπετε κι εσείς, είναι έρμεο των τηλεοπτικών καναλιών και της πολιτείας, γιατί και αυτοί από την πολιτεία περιμένουν να τους δώσει είτε τα τηλεοπτικά της ΕΡΤ, είτε τώρα που είναι μια επιτυχία του Υπουργείου Αθλητισμού με το στοίχημα που πήρε ένα ποσοστό από τους όρους που περίμενα στις κοινωνικές εταιρείες και τις δίνει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όμως, δεν μπορεί η πολιτεία να κάνει αναδιαρθρώσεις κατηγοριών. Βλέπω, πάλι τώρα πάμε σε καινούργια αναδιάρθρωση. Θα φανεί μετά από ένα-δύο χρόνια αν ήταν σωστή ενέργεια ή όχι. Τα σωματεία λόγω της εξάρτησης οικονομικής που έχουν υποχωρήσαν όλα. Είπαν ναι. Εγώ όμως θα σας θυμίσω στο παρελθόν, πρώτη η οποία επιχείρησε να κάνει αναδιάρθρωση κατηγοριών ήταν η συγχωρημένη Υπουργός Πολιτισμού του Πασόκ τότε, η μεγάλη, πώς τη λέγανε, Μελίνα Μερκούρη, είχε βγάλει τον νόμο 1262, μου φαίνεται, ή ήταν εργατικός αυτός το 1261, κάτι τέτοιο, εκεί κοντά ήταν ο νόμος ας πάντων. Και ξεσηκωθήκα μόλις, ενώ ξεσηκώθηκε η Ομοσπονδία τότε με τον Χατζηγιάννη, δεν τα αφήσανε. Όσοι υπουργοί προσπαθήσανε να μπουν πολιτική από τότε. Συγκινήθηκες. Λοιπόν, όσοι υπουργοί προσπάθησαν, γιατί κάθε υπουργό δεν ξέρω, έχει μέλη η Ομοσπονδία, κάτι μόνο που μας ασχολούνται, ρε παιδί, με ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, η αδιαφάνεια, η διαφθορά και όλα όσα επικαλούνται οι πολιτικοί, και εσείς εδώ μπροστά μου τώρα, εσείς πολιτικοί, να τα ακούσετε λίγο, δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο πραγματικά δημιουργεί αυτή τη διαφθορά, την καλλιεργεί. Δεν το κατάλαβα. Ή το βρίσκουν πιο ευάλωτο, επειδή απασχολεί μεγάλη γκάμα δραστηριότητας μέσα στην Ελλάδα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ο μόνος υπουργός που ανακάλεσε για τη συμπεριφορά του και έχει στάει, το έχει πει και δημόσια, είναι ο Γιώργος Σουλιάνης. Κανένας άλλος υπουργός δεν βγήκε να πει. Είχε δίκιο η Ομοσπονδία. Μα κανείς. Σήμερα αυτός ο υπουργός, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό έργο σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Μητρώου, το σωματείο, πραγματικά είναι πολύ, ένα νοικοκύρεμα, το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα και πιο μαλακά, με λιγότερες, να μικρύνει τη διαδικασία δηλαδή. Αυτή τη γραφειοκρατία 29 δικαιολογητικά να αναβολεί σε ένα σωματείο σήμερα και στα σωματεία δύσκολα μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλει χρόνο, θέλει γνώση και βασικά θέλει θέληση. Άμα δεν θέλει και θέλει κάποια έξοδα, έτσι. Ανεξάρτητα από αυτό όμως είναι μια νοικοκυριμένη ενέργεια. Τώρα από εκεί και πέρα έχει κάποια άλλα προβληματάκια. Θα μην τα πούμε τώρα, δεν πειράζει. Σταμάτησε να έχει επενδυτές. Δεν βγαίνει κανείς και ευτυχώς που έρχονται απ' έξω. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι ευλογία που ήρθε ο Ιβάνης Αφρίδης. Θα μπορούσε να είναι ευλογία, ξέρω εγώ, για μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, να μας έρχονταν ο Καλτσίδης, π.χ. που ήθελε, που ακούστηκε μια δόση. Δεν ξέρω αν γίνανε και συζητήσεις, όχι για τον Άρη. Να υπήρχε ανταγωνισμός. Γενικώς όμως δεν υπάρχουν. Περιμένουν τι. Περιμένουν την πολιτεία να τους βοηθήσει, η πολιτεία και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Σκοτώνονται στην κεντρική διαχείριση, δεν μπορούν να κάνουν διαχείριση κεντρική τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Πράγματα που εμείς με τον Βασίλη τα επιμένουμε.
επιβάλαμε, όχι απλώ τα ζητούσαμε τότε. Βέβαια ήταν για να σπώ κανεί τότε που μπορούσε να επιβληθεί στου υπόλοιπου, να σπάω καδύνατο στην εποχή εκείνη, ο Παναθηναϊκός έτσι και έτσι, η ΑΕΚ ήταν αδύνατη. Μπορούσε και περνούσε ο Κόκαλης όπως τους άλλους και άκουγε. Δηλαδή, κεντρική διαχείριση σημαίνει ότι επιτυχάνεις περισσότερα κέρδη. Μεγαλύτερο μπάτζετ. Εκείνο βέβαια που τώρα το μαστίζει το ποδόσφαιρο είναι η τοξικότητα που υπάρχει. Αυτή η αντιπαλότητα που δεν μπορούν να την καταλάβουν αυτοί οι παράγοντες. Και οι παρατρεχάμενοι των παραγόντων, το ποδόσφαιρο, όταν έχει την τοξικότητα και υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο χρόνος, το μόνο που κάνει είναι να απαξιώνει το προϊόν του. Δηλαδή, άμα δεν έχεις καλή ομάδα, δεν μπορείς να πετύχεις τηλεοπτικά, να έχεις καλές ομάδες δηλαδή, να πετύχεις τηλεοπτικά. Άμα μεταξύ σας μαλώνετε, δεν γίνεται τίποτα. Ανακοινώσεις ο ένας, ανακοινώσεις ο άλλος. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα που υπάρχει σήμερα για μένα αποτελεί μεγάλη τροχοπέδη για την ανάπτυξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί στα τελικά δικαστήρια το ίδιο σημαίνει η Υπουργία. Δεν είναι πάντα οι αποφασίδιες, ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή οι κλήσεις, ας πούμε, σε απολογία δεν είναι ίδιες για όλα τα σωματεία. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πρόεδρος στην Πειθαρχική Επιτροπή, ό,τι έπεφτε στην αντίληψη της Επιτροπής εντός του αργότερου ενός μηνός, έλεγε τότε το άρθρο 61 του Πειθαρχικού Κώδικα, τους καλούσαμε σε απολογία. Σήμερα ο κύριος Σιμιτζόγλου, όποιο θυμηθεί καλά ή όποιο θέλει, δεν καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αντιπαλότητα σε αυτό το οπαδικό κίνημα. Είναι ντροπή. Εμείς κάποτε πηγαίνουμε στο γήπεδο και ήμασταν αγκαλιά. Με τους αδιάκρους, με τους Παναθηναϊκούς, μόλις δεν είχαμε να αγωνίσουμε τίποτα. Σήμερα εδώ και πέρα τις δεκαετίες, δυο ξέρω εγώ τουλάχιστον, μέχρι το 2000 κάτι γίνονται. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν υπάρχει. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό που υπάρχει. Θα κλάψουμε και θύματα, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Αν ανοίξουν τώρα οι πύλες και μπουν μέσα, οι φίλοι, αν είμαστε καλά και φύγει η πανδημία, το Σεπτέμβριο θα έχουμε προβλήματα. Η οπαδική δημοσιογραφία. Μάστιγα. Μεγάλη μάστιγα. Βέβαια, εδώ εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άρα για τις μεγάλες ομάδες. Κάποτε είχα πει στον Τζίγκερ, δεν μπορεί ο Παναγιωτόπουλος, ο Μιλτιάνης, να μεταδίδει αγώνες στη ΣΑΕΚ, να παίζει με τον ΠΑΟ. Κάθε φορά που επιτίθεται ο ΠΑΟΚ αυτός να λέει για τις παραλίες της Αθήνας και να μην παρακολουθεί τον αγώνα και μόλις κάνει επίθεση, και να πάτε, τι είναι αυτά. Ο κοντός ο Χρήστος, ο Παναθηναϊκού, ο Βοητσίδης, ο Γιαννάκης του ΠΑΟΚ και τα δικά μας τα γέλια να... Όλοι τους. Και μου λέει, όχι, είναι και δημοσιογράφοι ανταποκριτές των ομάδων αυτών και επειδή είναι και δικόμιση δηλαδή. Και τα παίρνουν από την ΕΡΤ. Και δεν παίρνει και από τις ομάδες. Μεγάλη γάλα ήταν αυτό, μεγάλη. Εδώ κάπου θα τελειώσω, αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους εσάς. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που όλα αυτά τα χρόνια μαζί υπηρετήσαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους παράγοντες, τους φιλάθλους, όλους όσους, τους διαιτητές μας, όλους όσους συμμετείχαν στο να διοργανώνουμε τα πρωταθλήματά μας, να δίνουμε αυτή τη χαρά που σας είπα προηγούμενα στα γήπεδα κάθε μικρού χωριού. Θέλω να κάνω μια ονομαστική αναφορά στον πρώτο μου διαιτητή που συνεργάστηκα, τον Δημητρούλη τον Σισμανίδη, ο οποίος διαιτητικά για μένα ήταν όχι απλά συνεργάτης, επειδή ήμουν και μικρός εγώ τότε, ήταν και δάσκαλός μου σε κάποια θέματα της διαιτησίας. Αυτός όλο ο θείος αυτονού, συγχωρεμένος, πήγαν κάποιοι άνθρωποι, ο Αδρεστόπουλος,
άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπούσαν τη διαιτησία και προσφέρανε πάρα πολλά. Και μετέπειτα βέβαια είχα αυτούς τους συνεργάτες που έχω και σήμερα για δύο δεκαετίες τουλάχιστον και είμαι πολύ ευχαριστημένος και τους ευχαριστώ που ήταν κοντά μου, διότι διεκπαιρέωσαν και διεκπαιρεώνουν τα πρωταθλήματα χωρίς παρατράγωδα που συμβαίνουν σε άλλες ενώσεις. Για να το καταλάβει κανείς αυτό πρέπει να κάνει μια γύρα και να μάθει τι γίνεται σε υπόλοιπες ενώσεις, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επειδή τώρα γυρίζω εγώ με τις εκλογές και βλέπω τι γίνεται και στις ενώσεις μέσα ακόμα, διαχειριστικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η δική μας ένωση, διαχειριστικά τουλάχιστον, ήταν τζάμι. Δεν μπορούσε κανείς, μα κανείς, να βάλει ένα ψεγάδι σε ό,τι αφορά τα... Και αυτό οφείλεται βέβαια στους καλούς συνεργάτες που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς που λείπουν από τη ζωή. Καλοί συνεργάτες. Τον Παύλο,